Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι μου το αγαπημένο του μήνα Δεκεμβρίου. Έχω πάρα πολλά αγαπημένα αυτό το μήνα. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Μου έδωσαν πολλά πράγματα. Έκανα αρκετά ψώνια, μπορώ να πω. Και σας τα έχω φέρει όλα σε ένα ωραιότερο καλάθι, όπως βάζουν τα καλάθια για τα ποτά, και ετοιμάζομαι να σας τα δείξω. Λοιπόν, είναι διάφορα. Είναι καλλυντικά, είναι για το σώμα, είναι και ρούχα. Θα σας βάλω και τραγουδάκια στο τέλος. Λοιπόν, τα αγαπημένα μου αυτό το μήνα ήταν τα εξής. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με περιποίηση μαλλιών. Λοιπόν, αγαπημένο σταθερή αξία, το λαπετή μας για σαμπουάν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μάλλον από τον καινούριο χρόνο θα ξεκινήσω να δοκιμάζω και ένα άλλο που πήρα τώρα τη Τιμωτέη, που είχε προσφορά 1-1. Γιατί αυτό τελειώνει. Σταθερή αξία, αγαπημένο πάρα πολύ αυτό το σαμπουάν. Μην δείτε, εντάξει, θα το συζητώ υπέροχα. Και δεν μου λαμβάνει καθόλου τα μαλλιά, αλλά εντάξει, είπα να δοκιμάζω κάτι καινούριο έτσι για να δω τι άλλο. Επίσης, αυτό το μήνα πολύ αγαπημένο ήταν για τζέλ καθαρισμού της Bioten. Μου το έστειλε η εταιρεία και επειδή μου είχε τελειώσει το δικό μου, εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσω και ούτως ή άλλως πάντα παίρνω Bioten. Τα τιμάω τα προϊόντα τους, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο αυτό το τζέλ, εντάξει, δεν το συζητώ. Νέκταρ κυδονιού, ό,τι πιο ωραίο. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Ίσα για δύο φορές, είναι όσο εδώ φανταστείτε. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο αφρόλουτρο αυτό το μήνα χρησιμοποίησα τη Κορέ. Γενικά προϊόντα τη Κορέ δεν έχω πολύ χρησιμοποιήσει. Αλλά το συγκεκριμένο μου είχε. Το είχα κερδίσει ένα giveaway, αν θυμάμαι καλά, στη Νίκη, στο blog. Και επειδή μου τελείωσε το δικό μου, άρχισα να ξεκινήσω να μη συμπα. Προσπαθεί να μπει μέσα σε μια σακούλα. Άρχισα να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Αυτό είναι με βανίλια και με κανέλα. Το καλό, έχει ένα καλό και ένα κακό εικόρε. Το καλό είναι ότι είναι πολύ παχύρευστο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όσο χρησιμοποιείτε και ένα κανονικό αφρόλουτρο, σε αυτό χρησιμοποιείτε το μισό. Το κακό είναι όμως ότι είναι λίγο ακριβά τα προϊόντα της. Δηλαδή, άμα τα πάρεις προσφορά του 30% σε κάποιο φαρμακείο, είναι 10 ευρώ το αφρόλουτρο. Και τώρα 10 ευρώ είναι λίγο ακριβά για αφρόλουτράκι. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που το πήρα πρόσφατα σχετικά, αλλά θα το βάλω στο αγαπημένο του Δεκεμβρίου και μάλλον θα το ξαναπάρω, αν δεν βρω κάτι άλλο που να με ικανοποιεί απόλυτα, είναι το ντεμακιγιάζ ματιών της Nivea. Είχα πάει στα Honda Center, όπως σας είχα πει, σε ένα βιντεάκι, αν θυμάμαι καλά. Και έφτιαχνα Essence και είχε προσφορά η Nivea 40% σε κάποια προϊόντα της. Και έχει βγάλει και BB κρέμα επίσης κάπου διάβασα και επίσης έβλεπα η promotion. Και τώρα νομίζω που έχει 40% ή 30% αν θυμάμαι καλά. Η BB κρέμα της κάνει 7 ευρώ. Παίζει να πάω να το δοκιμάσω γιατί έχω ακούσει από μια κυρία εκεί πέρα την ώρα που έπαιρνα αυτό ότι την καλύπτε πάρα πολύ καλά και επίσης ότι ήταν τόσο καλή στο stand της Nivea ότι την κάλυψε, ότι έκανε μάλλον τη δουλειά και του primer και της πούδρας. Τώρα δεν ξέρω, αλλά μου κίνησε την περίεργεια πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Δεν θυμάμαι πόσα ml είναι. Αλλά την επόμενη φορά που θα πάω στο Honda Center, οπωσδήποτε θα πάω να δοκιμάσω έστω και λίγο να δω τι περίπου παίζει με την καινούργια BB κρέμα. Λοιπόν, να πάρω μια ανάσα. Όπως προείπα, η συγκεκριμένη λοσιόν είναι 125 ml, είναι 1-1 και κάνει 4,5 ευρώ. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει γύρω στις 5 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι ως εδώ. Έχει μέσα προβιταμίνη β5 και κάνει πολύ καλό στις βλεφαρίδες, και όντως τις μαλακώνει πάρα πολύ. Εμένα δεν μου κόπηκαν κάτι το αντίστοιχο. Επίσης, το μόνο αρνητικό που θα πω για το συγκεκριμένο είναι ότι δεν βγάζει 100% το eyeliner. Για μένα τουλάχιστον. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ικανοποιητικό προϊόν και μου αρέσει πάρα πολύ και η μυρωδιά είναι πολύ ήπια. Δεν τρώζουν τα μάτια εννοείται, δεν το συζητώ. Και τα προϊόντα της Nivea. Έχω πολύ καιρό βασικά να χρησιμοποιήσω Nivea προϊόντα, την αλήθεια. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και το ξαναπάρω. Το επόμενο αγαπημένο αυτό το μήνα ήταν αγερόχο μπιού, αποσμητικό και θα το ξαναπάρω στο μπιού. Μου αρέσει πάρα πολύ, αν δοκιμάσω κάποιο άλλο. Το καλό είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ ώρα. Πάρα πολύ όμως μου ώρα που μένει πάνω στο σώμα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και είπα και λίγο στην μπλούζα μου και να φανταστεί μυρίζει και η μπλούζα. Εντάξει, θα σου ζητώ φρουτένια γεύση. Φρουτένια γεύση λίγο. Φρουτένια μυρωδιά. Πολύ καλό. Κάτι κάνω λάθος, κάνει 5,5 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Λοιπόν, το επόμενο αγαπημένο και πήρα και δεύτερο γιατί να μην πω δεν βρω είναι το αγαπημένο αρωματάκι αυτό το μήνα.
Το ελόντε, αυτό εδώ, έχω χρησιμοποιήσει τόσο, φανταστείτε, και ψεκάζομαι όλη την ώρα. Το βάζω συνέχεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μυρωδιά του κρατάει στο δικό μου σώμα γύρω στις 5 ώρες, 6 πάνω κάπου. Είναι τρομερό αρωματάκι, πάρα πολύ ωραίο και μόνο 5 ευρώ. Αγαπημένο άρωμα, πήρα και δεύτερο. Άμα ξέρετε αυτή η σειρά μου βγάζει και άλλα αρώματα, γράψτε μου από κάτω. Στα σχόλια, πολύ με ενδιαφέρει γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αρωματάκια. Και στο σούπερ μάρκετ που πάω εγώ στην προμηθευτική βρήκα μόνο αυτό. Και άλλο ένα μόβ, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η μέρα δηλαδή. Περίεργη. Λοιπόν, τώρα πάμε στα καλλιτικά. Α, πριν πάμε στα καλλιτικά, να σα δείξω κάτι άλλο ακόμα. Επίση αγαπημένο ήταν το σέρουμ τη Απιβίτα. Αυτό το σέρουμ το χρησιμοποιώ εδώ και 1,5 μήνα και δεν λέει να τελειώσει κορίτσια. Πραγματικά δηλαδή το βάζω κάθε βράδυ. Δεν λέει να τελειώσει. Λοιπόν, και θα τελειώσει ποτέ πιστεύω πραγματικά. Είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, σα έχω ξαναμιλήσει αυτό το σέρουμ. Γενικά πολλά φαρμακεία στο ίντερνετ βγάζουν αρκετές προσφορές, οπότε θα συμφέρει να το πάρετε γιατί είναι λίγο ακριβούτσικο. Λίγο ακριβούτσικο, είναι γύρω στα 28 ευρώ για σέρουμ, αλλά φανταστείτε ότι είναι, το χρησιμοποιώ τόσο καιρό εγώ, γιατί ακόμα δεν είναι να τελειώσει. Αλλά μπορείτε να το πάρετε με 30% γιατί έχει όλα τα προϊόντα, πολλά φαρμακεία 30% της Απιβίτα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Α, ξεκινήσουμε για, με μακιγιάζ. Αγαπημένη μου παλετή αυτό το μήνα ήταν 2. Γιατί είναι μουσική με σάραγε. Κάπου ακούμπησε το αφρόλουτρο. Λοιπόν, αγαπημένες μου παλαιτήτες, όπως είπα, αυτό το μήνα είναι 2. Η μία είναι της Moi, αυτή εδώ. Και είναι η Pretty Palette. Είναι αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια. Έχω να πω ένα καλό και ένα κακό για αυτή την παλέτα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα χρώματα. Το καλό είναι ότι δίνουν αρκετή απόδοση. Και δεν σπάνε πάνω στο μάτι με ένα καλό primer cloth. Το κακό είναι ότι τρίβονται λίγο και όταν προσπαθείς να το βάλεις, ας πούμε, αφήνει λίγο πολύματα και δηλαδή μπορεί να πέσει κάτω το μάτι και να λαρθείς. Αλλά εντάξει, δεν θυμάμαι πόσο το είχα πάρει, αλλά είναι μια καλή επένδυση εισαγωγικά για μια παλέτη που να πάρετε. Και είναι, είπαμε, η Pretty Palette. Λοιπόν, η επόμενη παλετίτσα, αγέροχη χλικ, εντάξει, από τη στιγμή που την πήρα δεν σταματήσω να τη χρησιμοποιώ, πραγματικά δηλαδή παίζει κάθε μέρα να βαθούν να πάω στο βιβλίο με τη χλικ. Είναι υπέροχη παλέτα. Αυτή εδώ είναι η Natural. Είναι αυτά εδώ τα χρωματάκια. Η Natural 601. Και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ εδώ αυτό εδώ το κρεωνό, το σαμπανιζί που είναι έτσι. Μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ σαν χρώμα. Τρομερή απόδοση σλικ. Εντάξει, φανταστικές σκιές και μακάρι να φέρουμε στην Ελλάδα και άλλες. Λοιπόν, επόμενη παλέτα σκιούλα. Την είχα πάρει από το Σύνταγμα. Από μέσα από το μετρό. Και μπήκα στη Λόβη και είναι, κοιτάξτε εδώ, χρωματάκια. Είναι όλα αυτά τα χρωματάκια. Πας και παίρνεις από όλα και βγάζει ένα μπλε τσιμιδισμού. Πολύ ωραίο. Αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν ξέρω που να καθαρίζω το δάχτυλό μου. Αν θυμάμαι καλά, την είχα πάρει ή 1,5 ή 2 ευρώ, δεν θυμάμαι. Το νούμερο 18 είναι. Και επίσης άνοιξε Λόβη και στη συγκρούφη στο μετρό από κάτω. Θα το επισκεφτώ την Πέμπτη στάνταρ πριν πάω για δουλειά. Είναι τέλειες τις σκιούλες. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που χρησιμοποίησα πολύ αυτό το μήνα είναι από κονσίλερ της σειράς... Καλή, κάτι άνοιξε εδώ. Βέβαια. Όλα μου σκεμμένα. Της σειράς W7. Είναι αυτά εδώ το κονσίλερ. Έχει διάφορα κονσίλερ μέσα. Δεν θυμάμαι πόσο τα είχα πάρει. Θα σας γελάσω. Αν ανοίξεις και βαθία, το μόνο που μισώ στη σκεψία είναι αυτό. Δεν ανοίγει εύκολα. Σου πάει τα νεύρα. Έχει ένα πινελάκι μέσα για κονσίλερ που δεν το χρησιμοποιώ βέβαια. Είναι αυτό εδώ. Και είναι όλα αυτά εδώ τα κονσίλερ. Έχει διάφορους χρωματισμούς. Πολύ. Δεν είναι υπερκαλυπτικά, αλλά εντάξει, καλύπτουν. Δηλαδή κάποιο σπουλάκι, κάποιο μαύρο κυκλό. Έτσι όχι πολύ. Καλύπτουν πάντως γενικά. Ήταν αγαπημένο αυτό το μήνα. Το επόμενο αγαπημένο αυτό το μήνα ήταν σταθερή αξία η Stay Matte της Rimmel. Η πουδρίτσα που μου τελειώνει και όλα συγκεκριμένη. Αυτό είναι το νούμερο 6. Τελειώνει και συγκεκριμένη και θέλω να το παραγγείλω κι άλλα, μόλις κατευθείαν βρω την ευκαιρία. Είναι τρομερή πουδρά, δεν έχω να πω κάτι για αυτή την πουδρά πραγματικά. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ την Πασχαλία που μου πει αυτή την πουδρά. Με έχει σώσει. Αν όλα τα make-up δεν κρατάνε πάνω μου, κρατάνε περίπου 5 ώρες, άντε 6, και κάνω λιπαρότητα εδώ.
αυτή τη κρατάει 2-3 ώρες παραπάνω. Δηλαδή γυαλίζω εδώ στη μύτη, ούτε κάνω αυτή η λιγδιά που είναι εδώ στη μύτη. Πάρα πολύ καλή. Μου αρέσει απίστευτα. Θα την ξαναπάρω εννοείται. Λοιπόν, αγαπημένε μάσκαρε, εντάξει, το συζητώ. Κλασική σταθερή αξία. Floor Market W7. Σα έχω δείξει εκατομμύρια φορέ και νομίζω στα αγαπημένα συνέχεια. Αυτό το μήνα χρησιμοποίησα επίση και τη Elf. Ένα water gloss. Αυτό είναι για τα φρύδια και τη μάσκαρα. Με gel είναι έτσι. Είναι μέσα στην πίτλα, φαίνεται τώρα μέσα, γιατί εγώ το βάζω στα φρύδια και το καφέ από το τέτοιο, από το make-up από την πούδρα. Αυτό εδώ το χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Πράιμερ αυτό το μήνα χρησιμοποίησα τη Μουά για το πρόσωπο. Είναι ένα καλό πράιμερ, δεν μπορώ να πω άριστο, αλλά εντάξει. Με τα λεφτά του καλό είναι, δηλαδή για 2,5-3 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είναι αρκετά καλό πράιμερ. Δεν είναι σαν Sephora που μου ήταν ικανοποιητικότατο, αλλά είναι καλό. Και επίσης, για πράιμερ ματιών χρησιμοποίησα πάλι τη Μουά, γιατί μου τελείωσε τη Elf που χρησιμοποιούσα. Και εντάξει, δεν ξέρω, είμαι δίκο που μαχαίρι για αυτό το πράιμερ. Ούτε ικανοποιημένη, ούτε ανικανοποίητη συλλογικά. Τη Elf ήταν καλύτερο δηλαδή από αυτό, πιστεύω, και την W7. Αλλά εντάξει, καλότερο, αγαπημένος κυρικά. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπερνά, είναι δίκο που μαχαίρι λοιπόν. Δύο πινελάκια που χρησιμοποίησα πολύ αυτό το μήνα και τα ανακάλυψα και δεν βάθουμε με πινέλα γενικά, αλλά αυτά με βολεύσαν πάρα πολύ. Είναι τη Essence, το κλασικό πινελάκι. Και πήρα άλλα δύο και είναι πάρα πολύ ωραία η τρίχα της, πολύ μαλακιά. Σε απλά πολύ ωραία τη σκιά. Και δεν τα περίμενα. Αγαπημένα αυτά και θα πρέπει να πάρω και άλλα. Αν δεν βρω κάποιο που με ικανοποιεί πολύ. Αγαπημένα μανώ αυτό το μήνα ήταν 4. Αγαπημένο top coat ήταν τη Amy Cosmetic. Το νούμερο λέει. Όχι, δεν λέει. Είναι το top coat της Amy's σε φουξιά. Φουξιά λέω, καλά, τα έχω δει όλα μπλε. Σε ροζ. Αγαπημένη επίσης της Φλωρμάτα το 427 και της Φλωρμάτα Μανού είναι καταπληκτικά. Κρατάνε αιώνα στα νύχια και μπράβο, δεν το περίμενα. Και αρκετή ποσότητα μέσα, 11 ml. 3 ευρώ, δεν κάνω λάθος, τα μανό τους. Επίσης, ένα πολύ τέλειο μανό. Το ξέρω, δεν το πήρα όλο το μήνα, αλλά το βάλα σε αγαπημένα και ετοιμάσα πάρα πολύ από την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα. Είναι το νούμερο 8 και είναι από την Golden Rose και είναι matte. Όταν λέμε matte, δηλαδή δεν είναι γυαλιστερό, κάνει matte το νύχι. Είναι αυτό εδώ. Είναι καινούργια συσκευασία από την Golden Rose. Το πήρα 2 ευρώ και το πήρα σε ένα μαγαζάκι που είναι στην Ερμού. Έτσι, όπως κατεβαίνετε την Ερμού, στο δείξει στα χέρι. Είναι ένα μαγαζάκι που λέει ότι έχει όλα τα προϊόντα που έχει μέσα με 1, 2 και 3 ευρώ. Και το είχε μέσα αυτό πάρα πολύ ωραίο μανό. Όποιος ψάχνετε μανό ματ, εκεί θα βρείτε άπειρα χρώματα. Και το επόμενο, τη στο Γιώκο. Που σας είχα πει ότι πήρα δύο μανουδάκια στο Γιώκο και δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει το Γιώκο μανό. Αυτό δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι, γιατί δεν βλέπω να έχει και νούμερο. Αλλά είναι αυτό που έχω στα νύχια μου. Δεν φαίνεται πολύ καλά βέβαια, γιατί τα νύχια μου είναι πολλές μέρες. Αλλά κρατάει άπειρες μέρες. Είναι ένα πράσινο με μαύρα και στρασάκια. Και είναι φοβερό. Με ένα πέρασμα έχει το αποτέλεσμα που θέλεις στο νύχι. Πολύ μου αρέσει στα μανό, στο Γιώκο. Δύο κραγιονάκια που λάτρεψα πολύ αυτό το διάστημα. Είναι αυτό που φοράω. Που κάμερα το αδικεί, αλλά είναι το ροζ να φανταστείτε το μπαρμπί, τελείως, το μπάρμπι. Αυτό που φοράει η μπάρμπι, που κάνει τελείως αχρώμα το χείλι. Αλλά το δίνω από τον ροζ, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Και επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ ότι σε έστειλε το νούμερο το 12. Α, τη Σελόβι είναι το 27, αυτό που φοράω. Τη έστειλε το 12. Που δεν το περίμενα για τη Σελόβι το μανό. Είναι αυτό το χρωματάκι και έχει ένα μοβ, περλέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ καλή απόδοση. Πολύ ενυδατικό. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο τη Σελόβι, άμα δεν βάλει από κάτω ένα lip balm. Είναι λίγο στεγνό στα χείλη, ενώ αυτό είναι πολύ ενυδατικό. Αλλά μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα δύο χρωματάκια. Λοιπόν, το επόμενο θα σας δείξω, αγαπημένο, αυτό το μήνα είναι το σκουφάκι που φοράω. Το πήρα αυτό το μαγαζίκι που σας πω με το 1, 2, 3, 3 ευρώ. Το πήρα 3 ευρώ αυτό και πήρα και ένα γκρι, αλλά το έχω στα πλήτα. Να, αυτό το πήρα από το. Επίσης, αγαπημένο αυτό το μήνα, μ' άρεσαν πάρα πολύ και το φοράω και νομίζω σας ανέβασα και φωτογραφία στο Facebook. Αυτά εδώ τα γαντάκια. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Αυτά τα γατάκια κανονικά είναι για παιδιά. Αλλά τώρα τέλος πάντων. Αυτά εδώ. Μπαίνει το χεράκι σου μέσα. Αυτό είναι για εμάς που έχουμε κινητό touch και δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα. Αν φοράμε γάντια. Ή βασαριζόμαστε. Μπαίνει το χεράκι σου μέσα κανονικά. Βγαίνουν τα δαχτυλάκια εδώ. Βγαίνουν και τα υπόλοιπα εδώ. Και άμα κρυώνεις, χώνεις αυτό εδώ μέσα. Και τα μπουνίτσα.
Πάρα πολύ ωραία τα είχα πάρει μόνο ένα ευρώ, αλλά τα είχα πάρει πριν πολύ καιρό. Αυτά λοιπόν από αγαπημένα. Αγαπημένα τραγούδια θα σας τα βάλω κάτω στα σχόλια, στο description box. Και αυτά ήταν τα αγαπημένα μου του μήνα. Περιμένω το δικό σας αγαπημένο του μήνα να μου γράψετε ή να μου βάλετε το βιντεάκι σας να το δω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε.